Πρωτούλης Γιάννης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σήμερα πραγματοποιούμε μια εκδήλωση εδώ πέρα στη Λάρισα. Οι οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εδώ στη Λάρισα, οι οργανώσεις των τομέων εργαζομένων, κλαδικές οργανώσεις του ΚΚΕ, σε μια περίοδο με πραγματικά καταιγιστικές εξελίξεις, μια περίοδο που γενικεύεται ο πόλεμος στην περιοχή μας. Το Ισραήλ έχει ανοίξει, το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ έχει ανοίξει 7 ενεργά πολεμικά μέτωπα, συντελείται μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη και δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση είναι σημεοφόρος σε αυτές τις πολεμικές εμπλοκές, σε αυτά τα σφαγεία, γιατί διαθέτει το ελληνικό έδαφος, τις βάσεις που υπάρχουν στη χώρα μας, για να στηρίζει αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις. Η βάση της Ούδας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, οι νατοικές εγκαταστάσεις εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Βλέπετε ο λαό μας σε επικίνδυνες εξελίξεις και καθιστά τη χώρα μας όχι μόνο ορμητήριο πολεμικών επιθέσεων, αλλά και ταυτόχρονα μαγνήτη αντιπίνων των αντίπαλων στρατοπέδων. Γι' αυτό και το αίτημα των εργαζόμενων, οι μεγάλες διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποίησεις που οργανώνονται με κορύφωση τη Γενική Απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 20 Νοέμβρη με το σύνθημα «Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από το πολέμο, τα σφαγεία». Αυτό το σύνθημα είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά είναι και αναγκαιότητα υπάλληλων των εργαζομένων για να μπει φραγμός σε αυτή την πολιτική, η οποία την ίδια στιγμή που δίνει γη και είδωρ για να εξαπολύονται δολοφονικές επιθέσεις, με το ίδιο χέρι κόβει από βασικές ανάγκες, κόβει από βασικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο λαός μας για να ζήσουμε ανθρώπινα τον 21ο αιώνα. Αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, απευθύνοντας ταυτόχρονα και ένα πλατή μαζικό κάλεσμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον δρόμο του αγώνα.